Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη τρίτη υποδρομία. Κριτήριο διετών 2021 έχει καλή εκκίνηση. Ο μικρό Αρτέμι, ο οποίο θέλει να οδηγήσει από την αρχή την υποδρομία και θα οδηγήσει, έρχεται ο first shoot να τοποθετηθεί κοντά του τώρα. Και ο Χαβάη Κίνγκ είναι κοντά. Στην εσωτερική μένει ο Μπάκα. Και από την εξωτερική η Μιναίδα. Στην πρωτοπορία ο μικρό Αρτέμι. Ένα-δύο μήκη μπροστά από τον Χαβάη Κίνγκ, ο οποίο πέρασε ένα δεύτερο. Μαζί όμω με τον Μπάκα. Συνεχεία είναι ο first shoot. Στη συνεχεία η Queen Ιωάννα. Μιναίδα υπέροχο. Στη Αθήκη μείνει πίσω. Και πολύ πίσω η Ντίγκο Ντούγκα με τον μικρό Αρτέμι. Να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία και να προηγείται ένα μήκο του Χαβάη Κίνγκ. Στη συνεχεία είναι ο first shoot. Τον Μπάκα στην εσωτερική. Μιναίδα η οποία περνά σε καλύτερη θέση τώρα με τον μικρό Αρτέμι. Στο 700 να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Χαβάη Κίνγκ ακολουθεί τον ρυθμό. Είναι στο ένα μήκο. Στη συνέχεια είναι ο first shoot. Τον Μπάκα και η Μιναίδα. Με μικρό Αρτέμι πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται του Χαβάη Κίνγκ στα δύο μήκη. Συνέχεια έμειναν αρκετά πιο πίσω τα υπόλοιπα. Άρα με τον μικρό Αρτέμι να είναι δύο μήκη από τον Χαβάη Κίνγκ, ο οποίο προσπαθεί και κρατάει επαφή. Ο Μπάκα και η Μιναίδα είναι στην τρίτη και τέταρτη θέση. Αντίστοιχα με μικρό Αρτέμι να μπαίνει πρώτο στη ευθεία. Και είναι 3-4 μήκη μπροστά τώρα από τον Χαβάη Κίνγκ. Αρκετά πιο πίσω το τρίτο άλλο. Μικρό Αρτέμι πάντα στην πρωτοπορία. Είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον Χαβάη Κίνγκ. Συνεχεία η Μιναίδα με τον Μπάκα για την τρίτη θέση, με τον μικρό Αρτέμι να είναι και πάλι ασυναγωνιστός, να είναι 5-6 μήκη μπροστά από τον Χαβάη Κίνγκ. Μικρός Αρτέμις εντυπωσιακός και σήμερα θα κερδίσει πανεύκολα την υποδρομία. Χαβάη Κίνγκ καθαρά στη δεύτερη θέση, Διαθήκη και Μπάκας.